εντυπώσεις που μου έχουν μείνει είναι ότι οι ηλικιωμένοι τα είχαν σαν χαμένα. Τους ρωτούσα, ας πούμε, πόσο χρόνο είσαι επαφού. Στο χωρικό μου είμαι 79, δεν ξέρω. Μητέρες να είναι σε μεγάλα, νιώθουν πολύ αγανάκτηση γιατί δεν είχαν τα βασικά για τα μωρά. Να με ρωτούν κάθε λίγο πότε να πάμε έσω μας. Το δεύτερο που παρατηρήσα τούτα τα τρία χρόνια ήταν πώς οι πρόσφυγες έκαναν τα Ηνωμένα Έθνη σε μια νέα θρησκεία. Υπήρχε αυτή η αίσθηση του temporary, του προσωρινού. Επίσης το άλλο που πρόσεξα, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πώς στον ίδιο χώρο, δίπλα από έναν βοσκόν ή από έναν γεωργό, θα βρισκόταν και η οικογένεια ενώ ως μεγάλο επιχειρηματία. Αυτόν έφερνε, ας πούμε, μια ταξική αντιζημία εκεί, αλλά περισσότερο ήταν η έκφραση του χαμού της αξιοπρέπειας τους. Πάρα πολύ, δηλαδή είδα άνδρες να κλαίνε. Ήταν και οι αντιθέσεις που μεταφέρονταν από τους καταβλισμούς και έξω στην δουλειά μου. Με το να πηγαίνω το βράδυ στο Hilton που γινόντουσαν αυτές οι τεράστιες δεξιώσεις για τους ξένους και να νιώθω όλη αυτή την αυθονία του φαγητού εκεί και να έχω έρθει από τις με τους καταβλισμούς που έκλειναν τα μωρά γιατί δεν είχαν γάλα ή δεν είχαν, ας πούμε, τα βασικά. Οι πρόσφυγες άρχισαν μετά από τον τρίτο και τέταρτο χρόνο να βλέπουν ότι ο δικός τους πόνος, η δική τους κατάσταση κλπ. Την διαπραγματεύεται το κράτος με έναν τρόπο που δεν εξυπηρετούσαν τις δικές τους ανάγκες, τις δικές τους τις επιθυμίες κλπ. Αλλά ως μια προπαγάνδα. Θαύμαζα τις γυναίκες, το πώς ανέλαβαν ρόλους που δεν ήταν στην εξουσιοδότησή τους όταν ζούσαν στο χωριό. Αυτό τις ενδυνάμωνε αρκετά, άρχισαν να γίνονται έτσι πιο πολύ όχι μόνο ορατές στο να ζητούν και να απαιτούν, αλλά να νιώθουν ότι είναι ικανές να αναλάβουν πράγματα τα οποία προηγουμένως δεν σκεφτήκαν καν. Μετά ακολουθήσε βέβαια η μη εφαρμογή μέρους της συνθήκης για τα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων στα χωριά στην Καρπασία. Η έξοδος τους εισαγωγικά από την Καρπασία να παιδώ βιώνεται ότι ερχόντουσαν σε ένα ξένο τόπο. Μόνος χώρος που υπήρχαν πολλοί Καρπασίτες ήταν στην Ορόκληνη. Θυμάμαι τότε στην Ορόκληνη και εγώ είχα συναντήσει αυτήν την οικογένεια με 12 παιδιά. Ο πατέρας ήταν βοσκός και η μάνα έγκυος. Αλλά η ταλαιπωρία τους τόσο μεγάλη που ενώ ήταν πάνω στα 40 η μάνα και έγκυος 13 μωρό κλπ. Φαινόταν 60-70 χρονών και μένα σε παράγκα, πραγματικά μια παράγκα η οποία με το ζέστη επηρέαζε την υγεία των μωρών. Όταν πήγα μια ημέρα να τους δω και είδα πού είναι το μικρούδι, το βρέφος, πάμε να το δούμε και ήταν γεμάτο λέπια. Αυτό πρώτη φορά είδα τέτοια εγκατάσταση. Το πρόσωπάκι του, όλον του το σώμα. Και λέω, τι είναι αυτή η κατάσταση. Λέει, δεν ξέρουμε τι είναι. Λέω, ήρθε άνθρωπος από τις υπηρεσίες εδώ του κράτους να του το πείτε. Όχι, λέει, είναι ηρτασίνη, αλλά περιμένουμε να έρθουν. Λέω, αμέσως, πάρτε το μωρό, πάμε αμέσως στο νοσοκομείο στη Λάρνακα. Και οι γιατροί εκεί μου είπαν ότι ήταν μια σπάνια αρρώστια που προκαλείται από τη θερμότητα και μου είπαν οι εκεί γιατροί, δεν ξέρουμε αν θα ζήσει, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά λέω, πρέπει να κάνετε, αλλιώτικα είναι μεγάλο σκάνδαλο και ενάντια στις υπηρεσίες του κράτους που δεν νοιάζονται τι κάνουν να έρθουν να δουν τις συνθήκες αυτών των οικογενειών εδώ. Έμεινε το μωρό ένα μήνα εκεί και σιγά σιγά όμως άρχισε και γινόταν καλύτερα και το βάφτισα στο τέλος. Ήμουν η νουνά του Τάκη. Μια τρομακτική εμπειρία που θυμάμαι ήταν στο συνοικισμό
στο ξυλοφάγου που πήγα μια μέρα εκεί και είδα μια κοπέλα να τρέχει γύρω έτσι και να φωνάζει άστε με, άστε με, και ρώτησα εγώ τι συμβαίνει, τι έπαθε η κοπέλα, και μου είπαν ότι είχε βιαστεί από τους Τούρκους και κανένας δεν τη θέλει μέσα στον καταβλισμό. Και λέω, γιατί δεν τη θέλετε, αν δεν συμπαρασταθείτε που έχει αυτή το δράμα πάνω στο σώμα της κλπ. Μου είπαν, όχι, φοβόμαστε ότι να επηρεάσει τους νέους μας εδώ. Για το θέμα της ταυτότητας ήταν ότι δημιουργήθηκε μια έντονη τοπική ταυτότητα. Δηλαδή, λέω, εγώ είσαστε Βαρουσιώτες. Όχι, δεν είμαστε Βαρουσιώτες. Είμαστε από το τάδε συγκεκριμένο χωριό. Το άλλο ήταν ότι ειδικά αυτές που ήταν από μεικτά χωριά, από την Αφάνια, ας πούμε, από την Κοντέα κλπ. Ένιωθαν την ανάγκη να πούνε πώς ζούσαν με τους Τουρκοκύπριους. Και για μένα ήταν μια νέα ανακάλυψη, διότι δεν ήξερα. Στο σχολείο δεν μαθαίναμε τίποτε. Στις ειδήσεις τίποτε. Τι σήμαινε δηλαδή δικοινοτικό χωριό. Το 79 με με τα 10 σημεία κλπ. Είχαν πάρα πολλούς πρόσφυγες που ετοιμάσαν ήδη τις βαλίτσες τους. Από έρευνα που έκαναμε αμέσως μετά από το δημοψήφισμα, το τι παρατηρήσαμε ήταν ότι η πλειοψηφία των προσφύγων δεν είχε καταλάβει ποιες ήταν αυτές οι επιλογές και τι θα σήμαινε για τον καθένα, τι θα έπαιρνε, τι θα έκανε κλπ. Πέρασα έναν ταξίδι συμφιλίωσης με πάρα πολλούς θυμούς, με πάρα ακόμα και μίσος, δηλαδή όταν είδα τους ανθρώπους, τους ξένους, να μένουν στο σπίτι που εγώ είχα βιώσει τόσες πολλές εμπειρίες και μνήμες κλπ. Θύμωσα. Ακόμα και στο όνειρό μου ήταν αυτή η συγκεκριμένη οικογένεια, η οποία δεν ήξερα, αλλά μισούσα. Μέσα από αυτό το ταξίδι συμφιλίωσης, με βοήθησε νομίζω να κατανοήσω τον άλλο, να νιώσω και τον πόνο, αλλά και την οργή και τον Τουρκοκυπρίο και όλων των άλλων που έχουν υποστεί, που υφίστανται αυτού του είδους την βιασμό. Διότι είναι διάφορες μορφές βιασμού τελικά που καταλήγουν να εγγράφονται και πάνω στο σώμα μας, πάνω στην ψυχολογία μας και πάνω στην διαμόρφωση των πολιτικών μας, πιστεύω τελικά. Οπότε η δημιουργία επίσης μιας συναίσθησης του άλλου και κατανόησης με έκανε να πιστέψω ότι τελικά το μόνο μοντέλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις όπως και της Κύπρου είναι το να μπαίνω στη θέση του άλλου μέσα από ένα διάλογο και να δημιουργούμε, ας πούμε, μια νέα σχέση, η οποία σχέση νομίζω ότι είναι αυτή που θα μας καθορίσει σε ένα νέο αμοιβαίο και μέλλον στο οποίο θα μοιραζόμαστε και τον πόνο μας, αλλά και την δική μας ικανότητα να υπερβαίνουμε αυτόν τον παρελθόν.